εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις σκεπές των σπιτιών. Είναι περίπου 300 κατοικίες, μένουν 2.000 άτομα περίπου πληθυσμός του χωριού και οι σκεπές είναι κατασκευασμένες από λιανίτ, το οποίο είναι ένα υλικό πάρα πολύ επικίνδυνο για την υγεία. Και γι' αυτό το λόγο είναι αυξημένος ο αριθμός των θανάτων από καρκίνους. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για το χωριό μας. Και αυτό που θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ένας τρόπος να αντικατασταθούν τα λιανίτ, γιατί δυστυχώς οι κάτοικοι δεν έχουν την οικονομική άνεση να τα αλλάξουν μόνοι τους. Το μόνο που καταφέραμε πρόσφατα ήταν να επιτραπεί η αντικατάσταση αυτής της στέγης χωρίς να πληρώνει ο ενδιαφερόμενος, και όλοι το επιδίωκαν να τις αντικαταστήσουν, για να πληρώσει άδεια για να αντικαταστήσει. Όσοι είχαν κάποια οικονομική άνηση προχώρησαν μόνοι τους στην αντικατάσταση. Τα υπόλοιπα έμειναν όπως είναι, πιθανόν να είναι πάνω από 150 τώρα. Το μόνο παρήγορο είναι ότι από το φόβο μήπως προκληθεί βλάβη στην υγεία των παιδιών, αντικατέστησαν αυτά που ήταν στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο. Ροπός είναι μια συνένωση 4 χωριών, του Σεσόβου, του Παλαιοροφόρου, του Τρικάστρου και της Μουζάκας. Αυτά τα 4 χωριά, λόγω των σεισμών εκείνη την εποχή, ήρθαν και μείναν εδώ στην τοποθεσία αυτή του νέου ροπού, το οποίο το χωριό το κατασκεύασε η τεχνική εταιρεία του στρατού τότε, η λεγόμενη ΜΟΜΑ. Mm-hmm. Κατασκεύασε τα σπίτια, τα οποία ευτυχώς δόθηκαν δωρεάν στους κατοίκους. Ναι, δόθηκαν δωρεάν στους κατοίκους. Και κατασκευάστηκαν από τη ΜΟΜΑ αυτά τα σπίτια, περίπου 350 τον αριθμό. Μπήκαν οι άνθρωποι με τις οικογένειές τους και στην πορεία διαπιστώθηκε ότι το υλικό κατασκευής, αυτό το ελενίντ ή αμυδοτσιμέντο όπως το λέμε, ήταν επιβλαβές για την υγεία. Είναι γνωστό ότι ο αμίαντος, λόγω της υφής του, αυτά τα μικροεινίδια, κυρίως κατά την φθορά και την επεξεργασία, όταν γίνεται απομάκρυνση, δημιουργείται αυτό το νέφος, το οποίο είναι αόρατο στο γυμνό μάτι. Είναι η υφή τέτοια του αμίαντου που εισπνέεται εύκολα και πάει βαθιά μέσα στον πνεύμονα. Η χρόνια αναπόθησή του που καθιζάνει μέσα στον πνεύμονα προκαλεί ίνωση, την αμιάντωση. Και αυτό με τα χρόνια υπάρχει, πέρα από τη χρόνια αναπνευστική ανεπάκεια μπορεί να προκαλέσει, μπορεί να εξελιχθεί και σε καρκίνο. Υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολλοί που έχουν φύγει από τη ζωή από καρκίνο στο χωριό μας. Πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε τα παλιότερα χρόνια. Προβληματιζόμαστε και κατά κάποιο τρόπο το αποδίδουμε σε αυτό το υλικό.
Το 1999 βγήκε νόμος που απαγορεύει την κατασκευή οποιοδήποτε κτίσματος, οποιοδήποτε υλικού από αμίαντο. Το χωριό μας έχει κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες και στη Βουλή κατέθεσε ερωτήσεις και επιτροπή δημιούργησε και ό,τι ενέργειες μπορούσε να κάνει και οι κάτοικοι έχουν μαζευτεί, ό,τι ενέργειες ήταν να κάνει, τις έχει κάνει.